Συναδέλφισες, συνάδελφοι, πραγματοποιήθηκε σήμερα μια ακόμη επιτυχημένη απεργιακή μάχη στο χώρο της ναυπηγοεπισκευής. Με απόλυτη επιτυχία. Το συνδικάτο μας μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις, μέσα στους χώρους δουλειάς, εν μέσω του πολύ δύσκολου περιβάλλοντος όπως αυτό έχει διαμορφωθεί εν μέσω πανδημίας, τηρώντας με συνέπεια όλους τους κανόνες πρόληψης για τον κορονοϊό, διαμόρφωσε πλαίσιο πάλης διεκδίκησης για νέα συλλογική σύμβαση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. Διεκδικούμε την κατοχύρωση όλων των κατακτήσεών μας και διεύρυνση αυτών διεκδικούμε αυξήσεις. Στο επίκεντρο του αγώνα μας βρίσκεται η υπεράσπιση του 7ωρου πενθήμερου 35ωρου της μεγαλύτερης ίσως κατάκτησής μας τις τελευταίες δεκαετίες. Η υπογραφή και μόνο μιας τέτοιας κλαδικής συλλογικής σύμβασης, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν είναι μια απλή υπόθεση στις σημερινές συνθήκες. Είναι κόντρα στο ρεύμα, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον πυρήνα και της νέας αντεργατικής επίθεσης που εκδηλώνει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια όλων των αντεργατικών μέτρων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Βέβαια, όπως είναι τα πράγματα και το νομοσχέδιο που θέλει να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση μάλλον θα τα κάνει ακόμα χειρότερα, η υπογραφή μιας κλαδικής σύμβασης είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο, εξίσου δύσκολο και απαιτητικό από άποψη οργάνωσης και ανάπτυξης αγώνα, είναι η προσπάθεια να γίνει υποχρεωτική και να εφαρμοστεί στους χώρους δουλειάς. Αγώνας καθημερινός, συνάδελφο το συνάδελφο, από καράβι σε καράβι, από μηχανουργείο σε μηχανουργείο, από καρνάγιο σε καρνάγιο και από ναυπηγείο σε ναυπηγείο. Αγώνας κόντρα στο ρεύμα που δίνει ανάταση, ελπίδα και αυτοπεποίθηση στους συναδέλφους ότι μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα, να βάλουμε εμπόδια, να αποσπάσουμε κατακτήσεις ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Που όμως πάντα θα μένει μισός αν δεν βάζει πάνω απ' όλα στο επίκεντρό του το σύνολο των αναγκών της οικογένειάς μας. Αν δεν συγκρούεται με το σύνολο της κυβερνητικής αντεργατικής πολιτικής που στην υπηρεσία των βιομηχάνων και των εφοπλιστών όποια βελτίωση του βιωτικού μας επίπεδου και να καταφέρουμε κοιτάει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να μας την παίρνει πίσω. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν σε όλους μας και με τη σημερινή μας 100% επιτυχημένη απεργία στέλνουμε το μήνυμα ότι ο αγώνας για να μην κατατεθεί το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης θα συνεχιστεί όπως θα συνεχιστεί ο αγώνας για κατάργηση και όλων των αντεργατικών αντιασφαλιστικών νόμων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με αισιοδοξία, αποφασιστικότητα, πιο έμπειροι, πιο αποφασισμένοι από ποτέ, είμαστε έτοιμοι να το πάμε μέχρι τέλους. Δεν θα γίνουμε οι σκλάβοι του 21ου αιώνα. Φωνάζουμε στην κυβέρνηση, πάρτε το πίσω τώρα. Απαντάμε στον κύριο Χατζηδάκη και στους βιομηχάνους εντολής του ότι σε ένα μόνο πράγμα συμφωνούμε. Το 8ωρο πενθήμερο 40ωρο είναι όντως ξεπερασμένο. Απαιτούμε 7ωρο πενθήμερο 35ωρο μόνιμη σταθερή εργασία με αυξήσεις τώρα. Όλοι στην απεργία 10 Ιούνιου και ετοιμάζουμε κλιμάκωση. Καλή συνέχεια.